αναγκάζονται να μεταβούν σε γειτονικές πόλεις όπως η Λάρισα αλλά και εκτός Θεσσαλίας για να μετάσχουν στο πρόγραμμα μεθαδόνης που υλοποιούν οι κατατόπους υγειονομικές μονάδες σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Ο λόγος για αρκετούς τοξικομανίσεων Τρικάλων, οι οποίοι ακόμη περιμένουν τη λειτουργία του τμήματος μεθαδόνης στο νοσοκομείο Τρικάλων. Σύμφωνα με τον ιατρό κ. Τσίγκα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις, ακόμη δεν κατέστη εφικτή η λειτουργία της μονάδας στα Τρίκαλα. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι τοξικομανείς αναγκάζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων να απευθύνονται σε αντίστοιχα τμήματα εκτός νομού, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα εξαιτίας των πολλών χρημάτων που απαιτούνται για τις μετακινήσεις τους. Όπως καλά το είπατε, ένα αίτημα των παιδιών, των συμπολιτών μας που πάσχουν, αλλά και των γονέων, αλλά και των γονέων της κοινωνίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δημιουργηθεί αυτή η μονάδα. Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, παρά τις δεσμεύσεις που έχουμε από τον ΟΚΑΝΑ, ότι θα προχωρήσει. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πίεση, ώστε να ολοκληρωθούν οι κινήσεις, οι διαδικασίες όλες και σύντομα να λειτουργήσει αυτή η μονάδα στο νοσοκομείο Τρικάλων, ελπιστούμε. Η καινούργια χρονιά να είναι μια χρονιά ευνοϊκή για αυτή την περίπτωση. Έχουν γίνει κάποιες. Είναι το οικονομικό. Αυτό που προβάλλει ο ΟΚΑΝΑ αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό πρόβλημα από ό,τι πληροφορούμε. Αλλά νομίζω ότι τα χρήματα τα οποία το νοσοκομείο είναι διαθέσιμο από ό,τι έχουν ενημερωθεί να προσφέρει. Εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεση να προσφέρω από σαν επιστήμονας αλλά και άλλοι επιστήμονες μέσα στο νοσοκομείο να προσφέρουν. Και με λίγα χρήματα πιστεύω ο ΟΚΑΝΑ μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται πίεση. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση ώστε αυτό το αίτημα να υλοποιηθεί. Πιστεύω ότι το 2013 να είναι μια καλή χρονιά για αυτή την προσπάθεια. Γιατί όπως είπες, πολλά παιδιά τα οποία έχουν μπει στο πρόγραμμα πηγαίνουν στη Λάρισα, πηγαίνουν στη Λαμία, πηγαίνουν στο Βόλο και σύντομα και οι περισσότεροι από αυτούς διακόπτουν λόγω αδυναμίας μεταφοράς. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.